Μέρες χαράς, γιορτινές μέρες και ένα διάστημα στο οποίο παραδοσιακά ο κόσμος κάνει τα ψώνια του, είναι αυτό που διανύουμε. Δώρα για τα παιδιά και τους μεγάλους, υλικά απαραίτητα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και άλλα αντικείμενα είναι στη λίστα όσων κάνουν τη βόλτα τους στα μαγαζιά. Οι τσέπες βέβαια δεν είναι πάντα γεμάτες και κάποιοι παίρνουν τα απολύτως απαραίτητα. Σε τι κατάσταση βρίσκεται όμως η αγορά της Αλεξανδρούπολης? Προπαραμονή σήμερα, 23 Δεκεμβρίου, η δεύτερη Κυριακή όπου τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Αύριο πάμε παραμονή Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου. Να ενημερώσουμε άλλη μια φορά τον κόσμο ότι τα μαγαζιά θα είναι από τις 9 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα. 25 και 26 κλειστά και ξανασυνεχίζουμε μετά τις 27 πάλι. Η κίνηση μέχρι και σήμερα προπαραμονή Χριστουγέννων περίπου στα ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα της περσινής περίοδου. Ελπίζουμε αυτές τις δύο μέρες τώρα, σήμερα και αύριο, μέχρι και παραμονή, η κίνηση να κορυφωθεί λιγάκι, με την έννοια ότι αρκετός κόσμος επιλέγει να κάνει τις τελευταίες μέρες τις αγορές του, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί και τον καλό καιρό, τον ενδεχόμενο που έχουμε σήμερα και αύριο θα υπάρχει, έτσι ώστε να βγει στην αγορά στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης για τις ανάγκες και τις αγορές του. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται αύξηση της κινητικότητας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και την επόμενη Κυριακή προπαραμονή πρωτοχρονιάς τα καταστήματα θα είναι και πάλι ανοιχτά. Θεωρώ ότι η επόμενη εβδομάδα θα κάνει λίγο τη διαφορά. Ήθιστε και παραδοσιακά οι Αλεξανδρουπολίτες όπως και οι επισκέπτες επιλέγουν την τελευταία εβδομάδα όπου κορυφώνεται και η κίνηση στην αγορά της Αλεξανδρούπολης. Ευελπιστούμε και ελπίζουν οι καταστηματάρχες, οι έμποροι της πόλης ότι θα δούνε μια ίσως μεγαλύτερη κίνηση αυτή την τελευταία εβδομάδα, να εκμεταλλευτούν όλες τις ημέρες μέχρι και την παραμονή της πρωτοχρονιάς, 31 του μηνός. Να τονίσουμε ότι και την επόμενη Κυριακή στις 30 του μηνός τα καταστήματα θα είναι και πάλι ανοιχτά. Θα ανοίξουν το πρωί στις 11 μέχρι και τις 4 το απόγευμα. Καλούμε και πάλι όλους τους Αλεξανδρουπολίτες, καθώς και τους επισκέπτες της πόλης, να τιμήσουν και πάλι, όπως το κάνουν τα τελευταία χρόνια και με πολύ μεγάλο ζήλο, και στηρίζουν τα καταστήματα της Αλεξανδρούπολης, τα καταστήματα τα δικά του, του κέντρου της πόλης. Να τους ευχηθούμε σαν εμπορικό σύλλογος να έχουν όμορφες γιορτές να περάσουν και ένα δημιουργικό και ευτυχισμένο νέο έτος. Και εκ μέρους της διοίκησης, καθώς και όλου του συλλόγου, του εμπορικού συλλόγου, στους επαγγελματίες που πραγματικά δίνουν κάθε χρόνο και περισσότερο από τον εαυτό τους στα καταστήματα μέσα, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να δούνε κάποια στιγμή να ομαλοποιείται η κατάσταση και να μπορεί πραγματικά ο επαγγελματίας να πάρει πραγματικά αυτό που του αξίζει από την κίνηση της γενικότερης αγοράς που θα υπάρχει της κατανάλωσης των εορτών. Λίγοι είναι οι επισκέπτες που έχουν φτάσει στην Αλεξανδρούπολη μέχρι στιγμής, αλλά από τις 29 Δεκεμβρίου και μετά αναμένεται μεγάλη εισρωή. Οι επισκέπτες μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι λίγοι, η αλήθεια είναι αυτή. Ένα κύμα θα υπάρχει και τα στοιχεία που παίρνουμε είναι κυρίως από το ξενοδοχειακό κλάδο, που μας έχουν ενημερώσει ότι η κίνηση θα κορυφωθεί μετά τις 29 του μηνός. Άρα παραδοσιακά και οι ξένοι επισκέπτες που έρχονται στην Αλεξανδρούπολη είναι κυρίως από την Τουρκία και από τη Βουλγαρία αυτές τις μέρες της πρωτοχρονιάς, και κυρίως τα μεγάλα ξενοδοχεία που μας ενημερώνουν ότι οι κρατήσεις τους είναι πολύ υψηλές, οι οποίες βέβαια περιορίζονται στις ημέρες της πρωτοχρονιάς. Άρα εκτιμώ ότι μία κίνηση από ξένους επισκέπτες θα έχουμε μετά τις 29 Δεκεμβρίου, το Σαββατοκύριακο εκείνο, μέχρι και την παραμονή 31, όπου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, όπως και είπαμε, μέχρι τις 4 το απόγευμα. Τι λένε όμως οι καταναλωτές, πώς τους φαίνονται οι τιμές των προϊόντων και πώς αξιολογούν οι επιχειρηματίες την κίνηση στην αγορά? Ψωνίσατε? Ναι. Πήρατε? Μπότες. Πώς είναι οι τιμές? Είναι λίγο ακριβές. Υπάρχει κίνηση ωστόσο στην αγορά? Υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος μπαίνει, ψωνίζει? Νομίζω ότι έχει αρχίσει και μπαίνει και ψωνίζει. Για τις γιορτές θα πάτε κάπου ή θα προτιμήσετε Αλεξανδρούπολη? Θα προτιμήσω Φέρες. Σήμερα άνοιξε η αγορά, έχει κίνηση έξω, είναι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Απλώς ο κόσμος δεν ψωνίζει πάρα πολύ, περνάνε άδεια τα χέρια. Δεν έχει κίνηση στα μαγαζιά. Υπάρχει κίνηση γενικότερα στην αγορά? Έχει, αλλά δεν νομίζω να κουβαλάνε πολλοί τσάντες. Περισσότερο κάνει βόλτα ο κόσμος. Όμως να έχει και καλό καιρό τώρα, γι' αυτό ίσως. Μάλιστα. Θα προτιμήσετε την Αλεξανδρούπολη ή θα πάτε κάπου για τις γιορτές? Μάλλον θα πάμε μισό στην Αλεξανδρούπολη και μισό στην Κατερίνη.